Πήραν την κατιούσα η τιμές των καυσίμων. Αυτό που μας καίει βεβαίως εμάς είναι και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι αυτή η επιδότηση ρεύματος τελειώνει όσον ούπο, τέλος του μήνα. Κυρία Παπαδοπούλου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πράγματι, είναι ως μαν της Τηρεσίας, δεν ξέρω, Υπουργός Οικονομικών και με τα καύσιμα, πήρε πίσω τον μειωμένο συντελεστή και άρχισε η μείωση των τιμών. Ευχόμαστε τώρα που θα πάρουν πίσω και την επιδότηση να μειωθούν αντιστοίχως τα καύσιμα που αγοράζετε, που χρησιμοποιείτε εσείς, το μαζούτ, έτσι ώστε να μειωθεί και να μην μας φανεί το ότι χάνουμε και αυτή την επιδότηση. Κυρία Παπαδοπούλ. Εντάξει, το θέμα της χορηγίας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια απόφαση της πολιτείας, η οποία εφαρμόστηκε το Νοέμβριο του 2023 και θα τερματιστεί τέλος Ιουνίου. Ναι. Είναι μια Νοέμβριο χορηγία του 2023 είχαμε και προηγουμένως. Δεν ήταν τότε τα μείωση... Υπήρχε και προηγουμένως. Ήταν διαφορετικά. Η δεύτερη φορά που το είχε εφαρμόσει η πολιτεία. Και βασικά επιχορηγεί την αύξηση του κόστους ενέργειας που προκύπτει από τις τιμές του Ιουνίου του 2022. Ναι. Έτσι, η χορηγία αυτή αλλάζει ανάλογα με την αύξηση που παρατηρείται στο κόστος ενέργειας όταν το συγκρίνουμε με τις τιμές του Ιουνίου. Τώρα οι τιμές είναι κάπως πιο χαμηλές, άρα και η χορηγία είναι πιο μειωμένη. Δηλαδή, υπήρξε αυτή η χορηγία, έφτασε και τα 80 ευρώ τη διμηνή. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η χορηγία αναλογεί σε 22 ευρώ περίπου μία διμηνή για έναν οικιακό πελάτη 800 κιλοβατόρων. Τερματίζεται τέλος Ιουνίου. Και βέβαια, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αναπροσαρμόζονται κάθε μήνα ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων διεθνώς, τι αποθέματα καυσίμου είχε η αρχή ηλεκτρισμού, σε τι τιμές αγοράστηκαν τα καύσιμα αυτά. Έχει διαμορφωθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για το μήνα Ιούνιο και έχει σημειώσει μια αύξηση της τάξης του 1,5% σε σχέση με ένα μήνα προηγουμένως. Άρα δηλαδή ένας λογαριασμός για 800 κιλοβατόρες για ένα υποστατικό οικιακού πελάτη για δύο μήνες θα έρθει στα 240 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου και φόρου προστιθέμενης αξίας και των άλλων τελών. Ένα λεπτό, κυρία Παπαδοπούλου, να δώσουμε το παράδειγμα αυτή του νοικοκυριού. Με την επιδότηση όταν αυτή ξεκίνησε, που ήταν ακριβώς η διαφορά του 22, που είναι τώρα και τι αναμένετε, αν θέλετε, το τέλος, αν δεν είχαμε την επιδότηση σήμερα και με το κόστος της ενέργειας τώρα. Δεν είχαμε την επιδότηση σήμερα, θα ήταν 22 ευρώ πιο πάνω ο λογαριασμός για τον μήνα Ιούνιο. Δηλαδή με τις τιμές του μηνός Ιουνίου, ένας λογαριασμός για 800 κιλοβατόρες ανέρχεται στα 239 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και φόρου προστιθέμενης αξίας. Ναι, και από τον ερχόμενο μήνα είναι αναλόγως. Ναι, θα είναι, μπορεί να είναι και... πιο αυξημένο από τα 22 αυτά ευρώ, η εκτίμηση που κάνουμε τώρα, αναλόγως και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε η ΑΕΚ, στη βάση αποθεμάτων της, το νέο φορτίο, σωστά? Ναι, βασικά η αρχή ηλεκτρισμού προβαίνει σε αγορά καυσίμου κάθε 2-3 εβδομάδες, ανάλογα με τη ζήτηση. Βέβαια τώρα που είναι καλοκαιρινή περίοδος και έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεστε πώς αυξάνεται και η κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια, άρα θα προβαίνουμε σε πιο συχνές αγορές καυσίμου. Βέβαια, η ΑΕΚ οφείλει και διατηρεί αποθέματα καυσίμου για να την αρκούν για 2-3 μήνες περίπου. Έτσι, αντιλαμβάνεστε πως οποιαδήποτε αλλαγή σημειωθεί στην τιμή των καυσίμων διεθνώς, είτε αύξηση είτε μείωση είναι αυτή, γίνεται στιδιαίτερο χρονισμένα στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΕΚ. Και εδώ, έτσι, όπως μας εξήγησε και χθες. Τώρα, στις τιμές των καυσίμων διεθνώς, να αναφέρουμε πώς θα γίνουν αισθητές ίσως τον επόμενο μήνα ή τον μεθεπόμενο. Μα γι' αυτό είπα, μετά που φεύγουν οι επιδοτήσεις, για να μας έρθει λίγο έτσι πιο μικρό το εγκεφαλικό. Βεβαίως είπαμε ότι ακριβώς έχουμε πάρα πολλούς που κάνουν χρήση φωτοβολταϊκών. Έτσι, άρα υπάρχει αυτή η ανάσα, η ανακούφιση. Θα δείξει, κυρία Παπαδοπούλου, πριν σας αποδεσμεύσω, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Έχουμε και μια απορία, σε πολύ λίγο θα δούμε και το κόστος της προεκλογικής, πόσα είναι τα μπάνερς κλπ. Διαπιστώνουμε και μια ανέξοδη, αν θέλετε, προεκλογική από κάποιους, οι οποίοι τυπώνουν, ξέρω εγώ, μια αφίσα
Και όπου υπάρχει στήλος ή οδικός φωτισμός της ΑΕΚ, τα βάζουν επάνω. Κάτι το οποίο είναι παράνομο βεβαίως. Ναι, διευκρινίζεται ότι η Αχίλλες Χρυσού δεν παραχωρεί άδειες ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων στο δίκτυο της. Η τοποθέτησή τους σε πασάλους ή κολόνες οδικού φωτισμού, πέραν το ότι είναι εγκύμονοι και κινδύνους, αποτελεί και παράνομη επέμβαση στην ιδιοκτησία της αρχής ηλεκτρισμού. Ναι. Κατά καιρούς έκανε κάποιες προειδοποιήσεις η ΑΕΚ. Δυστυχώς υφίσταται αυτό το φαινόμενο, κυρίως έτσι προεκλογικές εκστρατείες. Η ανάρτηση αυτών των διαφημιστικών στους ξύλινους πασάλους από τρίτους. Βεβαίως υπάρχει και η οπτική ρήπανση, να την αναφέρουμε και αυτήν. Υπάρχουν και αυτά τα αρνητικά συνεπακόλουθα που μπορεί να υπάρχει θέμα ασφάλειας. Έτσι, το τι κάνει η ΑΕΚ είναι όταν διεξάγονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης του δικτύου, αφαιρεί αυτά τα διαφημιστικά, αυτές τις διαφημιστικές πινακίδες από τους πασάλους της και από τους κολόνες του οδικού. Να, ξέρετε, σκεφτούμε τώρα, κύριε Παπαδοπούλου, διότι τώρα όλα αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο. Μη σας πάρουν και τηλέφωνο κιόλας. Να σας πούν να πάνε να τα μαζέψετε κιόλας. Οι υποψήφοι. Που... θα μπορεί να το δούμε και αυτό. Ή να ρίξουν την ευθύνη πάνω. Σίγουρα δεν έχει παραχωρηθεί άδεια σε κανένα. Το γνωρίζω. Απλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ειδικά στη Λεμεσό, στον παραλιακό. Δεν έχει μείνει ο δικός φωτισμός χωρίς μια τέτοια ενημέρωση υποψηφιότητα. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, κύριε